Καλησπέρα, Κυριακή, 25 Ιουλίου. Άλλη μια εβδομάδα πάει ο Ιούλιος. Raise a toast to your Gothic host. Ελπίζω να το έχει καταλάβει τι σημαίνει αυτό το που λέω στην αρχή. Γιατί το λέω κάθε φορά. Το πω άλλη μια φορά. Raise a toast to your Gothic host. Okay. Εσείς που ξέρετε τα αγγλικά πρέπει να το καταλάβετε. Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε μια πολύ εύκολη σχετικά συνταγή, η οποία λέγεται Drunken Chicken, μεθυσμένο κοτόπουλο, αλλά πόσο μεθυσμένο, δίρλα τελείως, και μεθυσμένες πατάτες, Drunken Potatoes, πόσο μεθυσμένες, λιάδα τελείως, το κοτόπουλο με μπύρα, οι πατάτες με κρασάκι άσπρο. Και θα συνοδέψει αυτό το πολύ ωραίο πιάτο μία σαλάτα δικής μου έμπνευσης που τη φτιάχνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχω copyright, αλλά εγώ την εμπνεύστηκα και τη φτιάχνω και είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το κοτόπουλο το έχω ήδη ψήσει και είναι στο φούρνο ζεστό, περιμένει, διότι όπως σας είπα δεν μπορούμε να έχουμε φούρνους και μάτια χωρίς να έχουμε απορροφητήρα. Και για σήμερα τι έχω διαλέξει. Για σήμερα έχω διαλέξει Echo and the Bunnymen, The Killing Moon. Με τη γεμάτη σελήνη χθες, ταιριάζει μια χαρά και είναι και κομματάρα και είναι από συγκροτηματάρα και όλα τα σεάρα. Λοιπόν, όσοι δεν το ξέρετε, ψάξτε το και βρείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα φτιάξω τώρα, θα γυρίσω πρώτα και θα επίσης θα αρχίσω να τις πατάτες που λέγαμε, τις μεθυσμένες να φτιάξω για να συνοδεύσουν το μεθυσμένο κοτόπουλο. Αλλιώς δεν θα έχουμε good result που λένε. Λοιπόν, τις πατάτες το έχω ξαναφτιάξει στο περίπου αυτό το τις πατάτες, αλλά αυτή τη φορά θα πάρει πολύ λιγότερο χρόνο γιατί προνόησα και τις έβρασα λιγάκι από χθες. Λοιπόν, τις έχω σε αυτό εδώ το πράγμα, οπότε δεν υπάρχει άλλο πιο ευπρεπές για να το δείξω. Οπότε έχουμε αυτό εδώ. Ας βάλουμε και το τραγούδι εδώ μεταξύ. Και φυσικά μου έχουν βγάλει την πρίζα. Για να βάλουμε τον αποχυμωτή. Αυτό είναι άμα ανακατεύονται και άλλη την ώρα που θες να μαγειρεύσεις. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε και συνοδεία το τραγούδι μας, έτοιμο. Έχουμε βάλει το λάδι να αρχίσει να ζεσταίνεται και επειδή έχει σχεδόν ζεσταθεί βάζουμε και τις πατάτες μέσα. Ελαιόλαδο με λίγο τριμμένο σκόρδο. Να μιλώνουμε λίγο.
Σχεδόν έτοιμες οι πατάτες, θα φτιάξω τη σαλάτα και αφού τη φτιάξω θα βγάλω το κοτόπουλο από το φούρνο, μπουτάκι κοτόπουλο, και θα τα βάλω στα πιάτα για να δείτε πως είναι όλο το θέμα μαζί. In the meantime, λίγο κρασάκι. Δείτε τη σαλάτα που θα φτιάξω, διότι το μάτι αυτό είναι που καίει, δεν μπορώ να βάλω το διατέλα επάνω. Θα δω πως θα γίνει. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο με το κρασί, με το σαφράν. Πατάτες είναι λουκούμι.
καραμελώσει λίγο η σατσούλα. Βάζουμε μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Ή μπορείτε να βάλετε brown sugar. Αυτή έψαχνα τώρα, την έχω ξεχάσει τελείως, αλλά μάλλον πρέπει να μας τελείωσε. Οπότε και το μέλι, just as well. Και μην πει κανένας ότι είναι λάθος σειρά, έπρεπε να μπει το άλλο πριν και το ένα από εδώ και το άλλο από εκεί. Εγώ έτσι το κάνω. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Λοιπόν, οι πατάτες είναι έτοιμες. Αναγκαστικά τις βγάζω από εδώ. Το μάτι το κλείνω γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε στο μάτι. Θα το πάρω τελείως από εδώ. Τις πατάτες βλέπετε πως έγινε. Καραμέλωσαν, έγιναν λίγο χυλός που έτσι πρέπει με το κρασί. Και το βγάζουμε από εδώ. Λοιπόν, εδώ τώρα πιστεύω να φαίνεται. Φαίνεται, okay. Λοιπόν, έχουμε καλαμπόκι το οποίο το έχουμε βράσει ελαφρά. Okay. Μετά έχουμε μανιτάρια ψιλοκομμένα, τα οποία τα έχουμε σοτάρει σε λίγο ελαιόλαδο. Και κρεμμύδι ψιλοκομμένο ομό. Αυτά λοιπόν τα υλικά εδώ θα κάνουν μια καταπληκτική σαλάτα. Βέβαια προσθέτουμε και κάτι άλλο τώρα, θα δείτε, αφού τα ανακατέψουμε λιγάκι. Τώρα το επόμενο υλικό, το οποίο είναι η γνωστή μας μαγιονέζα. Δύο-δυόμιση γεμάτες κουταλιές σούπας θα είναι ό,τι πρέπει. Μπορείτε να πάρετε light, μπορείτε να πάρετε με λεμόνι, εγώ προτιμώ με αυγό τη μαγιονέζα να είναι. Αυτή τη σαλάτα λοιπόν, κάποια φορά που πειραματιζόμουν, την είχα φτιάξει. Μας άρεσε τόσο πολύ, και τη φτιάχνω αρκετά συχνά. Έχω αρκετό καιρό όμως να τη φτιάξω τώρα. Και τη σκέφτηκα μαζί με αυτό, αντί για την καθιερωμένη ντομάτα, αγγούρι κτλ. Κτλ. Δεν φαντάζεστε πόσο ωραία είναι. Δεν βάζουμε αλάτι ή τίποτα άλλο, διότι και το καλαμπόκι το βράσαμε. Βάλαμε λίγο αλάτι και τα μανιτάρια όταν τα σοτάραμε βάλαμε λίγο αλάτι και λίγο σκόρδο. Οπότε δεν χρειάζεται άλλα υλικά. Μπορούμε να κατέβουμε άλλη μια φορά. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία σαλατίτσα που ταιριάζει απόλυτα με το στο σύνολο το φαγητού που θα φτιάξουμε και θα δείτε τώρα. Θα το βάλω σε πιατέλες, θα φανεί πιο δείχνει και τι είναι. Λοιπόν, εδώ είναι η σαλάτα μας έτοιμη. Τώρα βγάζουμε από το φούρνο το κοτόπουλο, το οποίο το είχα σκεπάσει για να μην, για να μείνει juicy, να μην ξεραθεί τόσο πολύ,
Εάν τα αφήσετε στο φούρνο παρόλο που τον έχετε κλείσει, ξέρετε ότι θα δημιουργηθεί θέμα. Λοιπόν, αυτό το, το συνεχίσω να το κρατάω έτσι. Λοιπόν, και τώρα η παρουσίαση. Έχουμε. Εδώ. Ένα. Θα βάλω τα δύο κουτάκια. Έχω φτιάξει τέσσερα. Λοιπόν. Να σας δείξω και το και την πιατέλα με το κοτόπουλο. Τη βλέπετε? Τη βλέπετε. Okay. Αυτά ξαναπάνε στο φούρνο, αλλά επειδή δεν υπάρχει φούρνος, τώρα έχω το καπάκι μέσα, το βάλω εδώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε τις πατάτες. Πατάτες. Μπαίνουν εδώ. Από πάνω βάζουμε δεκόρ με κόλιανδρο. Και στο ίδιο πιάτο βάζουμε και μία, επειδή όμως είναι ζεστό τώρα, δεν θέλω να τη βάλω. Θα τη βάλουμε σαν side dish. Εδώ για να δείτε πως είναι. Και εδώ έχουμε τη σαλάτα με το καλαμπόκι. Λοιπόν, μεθυσμένο κοτόπουλο, μεθυσμένες πατάτες και σαλάτα, καλαμπόκι, μανιτάρια, κρεμμύδι και μαγιονέζα. Λοιπόν, αποφώνηση. Γυρίζουμε. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό πιάτο. Φτιάξτε το, είναι πολύ εύκολο. Μία μεγάλη μπύρα παίρνετε, ανάλογα πόσα μπουτάκια ή κομμάτια στήθος βάλετε. Εγώ βάλα 4 μπουτάκια, χρησιμοποίησα ένα μεγάλο can of beer. Και γύρω στα 50 ml άσπρο κρασί για τις πατάτες. Αφού τις ψιλοκόψετε, τις βράσετε λιγά για να μην πάρει πάρα πολύ ώρα στο σοτάρισμα. Και αφού τις έχετε κρατήσει σε νερό για να φύγει το πολύ άμυλο, είναι λίγο πιο ελαφρύζεται το στομάχι. Μια χαρά φαγητό κυριακάτικο. Λοιπόν, that's it for today. Λοιπόν, stay safe, stay healthy, stay goth. Ο Κόμις μαγειρεύει μετά μουσικής, χωρίς τοποθέτηση προϊόντος, χωρίς τατουάζ, χωρίς σπόνσορα, χωρίς τίποτα. Έφτιαξε άλλο ένα φαγητό, ελπίζω να σας άρεσε. Και raise a toast to your gothic host. Σας περιμένω ακόμα να έρθετε μερικοί από εσάς από το μαγαζί να πείτε έστω ένα γεια. See you when I see you. As I said, stay healthy, stay goth, stay safe.